Δίχως τέλος, οι τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΣ μας. Με τις αντιπροσωπείες όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών να βρίσκονται ήδη στο Κραν Μοντάνα με στόχο την ειρηνική διευθέτηση του Κυπριακού. Το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας ετοιμάζει νέα επίδειξη δύναμη στις Κυπριακές θάλασσες. Η Τουρκία με νέα παρανομή ναύτεξ που εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή δέσμευσε για αύριο περιοχή που βρίσκεται στα όρια του οικοπαίδου 6 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης για διενέργεια ασκήσεων με πραγματικά πυρά μεταξύ των ωρών 2 και 4 το απόγευμα. Την ίδια ώρα που τον Παρπαρό συνεχίζει να κόβει από τον περασμένο Απρίλιο βόλτες στον κόλπο της αμοχώς του. Και στη μέση η Κυπριακή Δημοκρατία, που δεσμεύει με ναύτεξ από τις 22 Ιουνίου έως και τις 12 Ιουλίου περιοχή γύρω από το οικόπεδο 11 προκειμένου να πραγματοποιήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για την γεώτρηση της Total, η οποία βάσει προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει στις 13 Ιουλίου. Ο Υπουργός Ενέργειας διαμηνεί πάντως πως οι ενεργειακοί μας σχεδιασμοί συνεχίζονται κανονικά. Όλα κυλούν ομαλά και εντελώς ανεξάρτητα από όποιες διεργασίες γίνονται για το Κυπριακό. Όλες οι άδειες είτε έχουν εκδοθεί είτε είναι στην άδεια να εκδοθούν και σε ό,τι αφορά τις σχεδιαστές εγκαταστάσεις αλλά και την ασφάλεια της γεώτρησης και τα περιβαλλοντικά, όλα όσα είναι απαραίτητα προχωρούν κανονικά και περιμένουμε να αρχίσουμε τη γεώτρηση στα μέσα του μήνα. Πάντως δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα οι τουρκικές προκλήσεις να ενταθούν σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις στο Κραν Μοντάνα.